Έχει γίνει χαμός, θα το πω έτσι ακριβώς. Όλοι μου στέλνουν από χθες αυτό το άρθρο του αρθρογράφου και συγγραφέα του Σταύρου του Λιγερού, που είναι και επικεφαλής του SL Press, το οποίο μάλλον χτύπησε ευαίσθητες χορδές, διότι αυτό που όλοι συζητάνε στα τραπέζια, ο Σταύρος ο Λιγερός το έφερε απάνω. Πώς το έφερε, με τον τίτλο και μόνο. Πώς θα μας σερβίρουν τις, σε εισαγωγικά, πρέσπες του Αιγαίου. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, πάλι καλά, και ο ίδιος το καταλαβαίνει, πάλι καλά θα λέμε, αν συνεχίσει να τα θέλει όλα πάνω στο τραπέζι ο απόλυτος ηγεμόνας στη γειτονική χώρα, ο οποίος κάνει το παιχνίδι, ο Ερντογάν. Αυτό ίσως είναι μία σπίδα σωτηρίας, όσο και σας φαίνεται παράδοξο. Λοιπόν, επειδή είδα ότι οι περισσότεροι μου σερβίρατε αυτό το άρθρο, εγώ είπα να τα ακούσουμε πιο αναλυτικά από τον ίδιο το Σταύρο το Λιγερό σήμερα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα σε σένα και στους ακροατές σου, Γιώργο. Θέλω πριν από το άρθρο που έχει ανάψει φωτιές, γιατί όλοι εδώ μου στέλνουν το άρθρο, πρέπει να σου το πω αυτό, στο SL Press. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αλλάζει κάτι αν αυτός ο θρυλούμενος διάλογος και η ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση γίνει υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ? Για να τα βάλουμε με τη σειρά. Στην πραγματικότητα θα γίνει με την ομπρέλα των Αμερικανών. Ο Μπλίνκεν, ο οποίος θα έρθει στην περιοχή, αλλά όχι μόνος του, έχει φτιάξει ένα πακέτο το οποίο είναι με παλιά υλικά, πρέπει να πω, και έχει σημασία. Δηλαδή καμία από τις φόρμουλες που βρίσκονται στο τραπέζι σήμερα δεν είναι καινούρια. Έχουν στο παρελθόν συζητηθεί κατά καιρούς. Δεν καρποφόρησαν για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πήρε την ευθύνη μέχρι τώρα να προχωρήσει σε αυτόν τον πολύ ολισθηρό δρόμο, ναρκοθετημένο δρόμο. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα στη συνέχεια γι' αυτό. Ελπίζω να μην συμβεί ούτε τώρα, αλλά πάντως το σκηνικό είναι έτοιμο. Μετά τις εκλογές, αρχίζοντας από το Βίλνιους, δηλαδή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους στις αρχές Ιουλίου, θα δρομολογηθεί ένας διάλογο, το λένε, η πραγματικότητα ότι είναι μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο υπουργών εσωτερικών το πιθανότερο, και θα υπάρχει μια ας το πούμε έτσι, ένα εφετείο, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, σε επίπεδο ηγετών, εάν δηλαδή κολλάνε υπουργοί εσωτερικών. Τέρμα λοιπόν οι διερευνητικές επαφές που ήταν, ας το πούμε, μια... ήταν άτυπες και ήταν ένα σκαλί που δεν δέσμευε. Τώρα εφ' εξής, ό,τι λέγεται και επισήμως θα δεσμεύει. Αν θέλει να πάμε τώρα στο συγκεκριμένο, δεν στα συγκεκριμένα, γιατί είπαμε ας πούμε τη διαδικασία και το, και το, ας πούμε, και τα γύρω-γύρω. Αν θες να πάμε. Βεβαίως, βεβαίως. Διότι το άρθρο σου, οφείλω να το πω αυτό, όσοι μου το στείλαν στο SL Press, είναι, δεν στρογγυλεύει, είναι κοινικό, οφείλω να πω, σκληρό, αλλά λέει μερικά πράγματα τα οποία δένουν και με παλιότερες σκέψεις σου για το ζήτημα της αποστρατηγικοποίησης των νησιών, την ευρύτερη διπλωματική μεθόδευση Αμερικανών, Γερμανών και Τούρκων. Και θέλω, επειδή ξεκινάς με το καλημέρα στο άρθρο αυτό, λέγοντας ότι για να καταπιεί ο ελληνικός λαός όλο το πακέτο, θα προσφέρουν μια ελκυστική συσκευασία με δύο τμήματα. Ναι. Θέλω να θυμίσω κάτι. Η επίσημη ελληνική θέση από το 1974 και μετά είναι ότι με την Τουρκία έχουμε μόνο μία διαφορά. Την οριοθέτηση της Υφαλοκρητίδας και της ΑΟΣ πλέον, γιατί εισήχθηκε αυτή η έννοια με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο κ. Μητσοτάκης, αν τον ακούστε, μιλάει για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κάποιοι μπορεί να νομίζει ότι απλώς χρησιμοποιεί μια άλλη ορολογία. Όχι. Έχει σημασία, δεν είναι κάτι αθώο. Γιατί, να το πούμε αυτό, να αρχίσουμε από εκεί. Γιατί στις θαλάσσιες ζώνες συμπεριλαμβάνονται, εκτός από την ΑΟΣ και την Υφαλοκρητίδα, συμπεριλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα.
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε παράκτιο κράτος, και το έχουν κάνει όλα τα κράτη, τα παράκτια κράτη του κόσμου, όλα, μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα μέχρι 12 μίλια. Και το έχουν, λέω, τα έχουν επεκτείνει όλα τα παράκτια, εκτός από την Ελλάδα. Γιατί δεν το έχει κάνει η Ελλάδα? Διότι οι Τούρκοι απειλούν με κάζους μέλη, ότι θα είναι αιτία πολέμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραβιάζει την αρχή που λέει ότι κάθε παράκτιο κράτος μπορεί μονομερώς, χωρίς δηλαδή να έρθει σε μία συζήτηση με τους γείτονες. Εννοείται ότι αν, ας πούμε, η απόσταση από το ένα κράτος στο άλλο είναι μικρότερη των 24 μιλίων, παίρνει στη μέση γραμμή. Αν είναι 10 μίλια, 5 εδώ και 5 εκεί. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε βήμα πίσω και που μετατρέπουμε σε διμερή διαφορά το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Και έχει κάνει η κυβέρνηση Σιμίτη μετά το 2001. Και πράγματι τότε στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών είχαν συζητηθεί φόρμουλες οι οποίες θα ήταν να μοιραστούν, να έχουμε χωρικά ύδατα πολλαπλού εύρους, δηλαδή νότια της Κρήτης, ας πούμε, να έχουμε 12 μίλια όπως και τώρα λένε, στην Εύβοια, στην Κατερίνη να έχουμε επίσης 12 μίλια, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 6, ενδεχομένως σε κάποιες άλλες περιοχές που απέχουν πιο πολύ από τη Μικρασιατική να έχουμε 7 ή 8. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης που δεν έπρεπε να έχει γίνει. Το λέμε ξεκάθαρα, δεν έπρεπε να έχει γίνει, γιατί δεν έχει κανένα δικαίωμα η Τουρκία να μας λέει πόσα μίλια θα είναι τα χωρικά μας ύδατα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, γιατί μίλησες, ας πούμε, για, ας το πούμε, τα δύο τυράκια που μας έχουν δώσει, γιατί έχουμε δύο τυράκια. Το ένα είναι ότι θα υπογραφεί ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Αυτό το σύμφωνο υποτίθεται ότι θα μας απαλλάξει από το βραχνά του τουρκικού επεκτατισμού. Εγώ προσωπικά θα χειροκροτούσα την υπογραφή ενός τέτοιου συμφώνου, εάν ήξερα ποιο είναι το αντίτιμο. Και αν το αντίτιμο ήταν αθώο, δεν είχε δηλαδή προβλήματα. Έλαντε όμως που έχει προβλήματα. Και δεν ξέρουμε και βέβαια αν θα φτάσουμε και στην υπογραφή. Τι λέει λοιπόν η Τουρκία? Λέει, Σχάγη δεν θέλετε? Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μάλιστα. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν θα παραπέμψουμε μόνο αυτό που λέτε εσείς, οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Θα παραπέμψουμε όλα τα διμερή προβλήματα. Κάτι τις διμερείς διαφορές. Τι εννοούν? Εννοούν, αυτοί το λένε με τον όρο διπλωματικό, όλα τα παρεμπίπτοντα προβλήματα. Παρεμπίπτοντα, αυτός είναι ο όρος. Τον όρο αυτό τον έχουμε συναντήσει στις διερευνητικές, στις αρχές του 2002-2003. Μιλάω έχοντας υπόψη μου, έχοντας διαβάσει τα πρακτικά, έτσι. Λοιπόν, για όποιον αμφιβάλλει, ας πούμε, και λοιπά, και το αναφέρω στο άρθρο, ακριβώς, και μπορώ να παραπέμψω σε ένα άρθρο που υπάρχει και στο SLPS, το οποίο είχε γραφτεί, είναι ακριβώς αναδημοσίευση από άρθρο μου, από ρεπορτάζ που είχα κάνει στην Καθημερινή τότε, με βάση ακριβώς εισαγωγικά, δηλαδή αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι λέει όλα τα παρεμπίπτωτα. Ποια είναι τα παρεμπίπτωτα ζητήματα? Πρώτον, είναι αυτά τα ζητήματα που βάζουν οι Τούρκοι. Και ποια βάζουν? Πρώτον, το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Δεύτερον, το ζήτημα των κρίζων ζωνών. Όπως ξέρετε, οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι όσα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες δεν αναφέρονται ονομαστικά στη συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει το τι ανήκει στην Ελλάδα και το τι ανήκει στην Τουρκία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και στη συνθήκη των Παρισίων,
του 1947, το οποίο, η οποία καθορίζει τι γίνεται στα 12 Άνοιξα, δεν είναι ελληνικές. Είναι γκρίζες. Ελάτε να τις μοιράσουμε λοιπόν. Μην φανταστείτε ότι μιλάμε μόνο για οι δραχονισίδες τύπου Ήμια. Μιλάμε για τους Φούρνους, για το Αγαθονήσι, για τους Λείψους, μέχρι για τη Γάβρου. Είχαν φτάσει να μιλήσουν οι Τούρκοι, όπως τα θυμάστε. Υπάρχει δεν είναι στον αέρα όμως αυτές οι νησίδες, ούτε δόθηκαν τυχαία στην Ελλάδα, δόθηκαν συνειδητά. Και η υπογραφή είναι εκεί. Γιατί υπάρχει μία διάταξη στη συνθήκη και στη μία και στην άλλη, που λέει ότι όσες νησίδες είναι εντός της ζώνης των 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές, ανήκει στην Τουρκία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Όσες είναι έξω από τη ζώνη των 3 μιλίων, ανήκουν στην Ελλάδα. Άρα η συνθήκη δεν άφησε τίποτα γκρίζο. Οι Τούρκοι προσπαθούν να γκριζάρουν, γιατί όλες αυτές οι νησίδες για τις οποίες διεκδικούν 152 τον αριθμό, μπορούν να ανακαλύψουν κι άλλες, ανήκουν στην Ελλάδα, ιστορικά, και ορισμένες είναι κατοικημένες. Λοιπόν, και τι μας λένε λοιπόν, θα πάμε σε ένα δικαστήριο, ναι, όπου ξένοι δικαστές θα αποφασίσουν αν, για παράδειγμα, οι Ινούσεις ή οι Φούρνοι ή οι Λειψοί ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο κατοικημένο νησί, η Χάλκη, στα Δωδεκάνησα, είναι ελληνική ή θα παραδοθεί στην Τουρκία. Η νομική θέση της Ελλάδας εδώ είναι πολύ ίσχυρη. Αλλά ποιο κράτος άραγε αφήνει στα χέρια κάποιων δικαστών το δικαίωμα να αποφασίζουν αν ένα μέρος της ελληνικής επικράτειας θα παραμείνει στην Ελλάδα ή θα δοθεί σε ένα άλλο κράτος. Πρόλαβες το ερώτημα. Πρόλαβες το ερώτημα. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν ένα διεθνές δικαστήριο να αποφανθεί αν σου ανήκει ή δεν σου ανήκει οι Ινούσες ή η Λειψή, όπως λες σωστά. Και εγώ θα το προχωρήσω, γιατί λες και κάτι έξυπνο. Άντε και κατά 99% με αυτά τα κλόνητα επιχειρήματα, η θέση των δικαστών, που κακώς θα το βάλεις σε δικαστές, είναι υπέρ σου. Έστω και το 1% να πάρει η Τουρκία, θα το πάρει επί ελληνικών έδαφων. Βέβαια, γιατί δεν κρίνεται στο τραπέζι, δεν είναι τίποτα τουρκικό, είναι όλα ελληνικά. Άρα δεν υπάρχει. Το καλύτερο που μπορεί να επιτύχει είναι να πάρει το 100%. Που, όπως ξέρουμε, και σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, όπως είναι η Χάγη, παρισφρεί και το πολιτικό κριτήριο, δηλαδή άντε να δώσουμε και κάτι για να μην φωνάζει. Υπάρχει και αυτό. Ή υπάρχει ο κίνδυνος γι' αυτό. Δεύτερο θέμα. Γιατί θα μπει το ζήτημα των γκρίζων ζωνών. Πρέπει να το καταλάβουν. Εάν εμείς πάμε και πούμε οριοθετήστε μας την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, το Διεθνές Δικαστήριο θα πει βεβαίως να σας το οριοθετήσω. Το έχει κάνει και για άλλες χώρες που έχουν πάει. Μπορείτε να μου πείτε, να μου δώσετε τους χάρτες για τη θάλασσα, οριοθετείτε με βάση τη ξηρά. Και εκεί θα προκύψει το εξής. Η μεν Ελλάδα θα φέρει ένα χάρτη που όλες αυτές οι νησίδες θα ανήκουν στην Ελλάδα, η δε Τουρκία θα φέρει ένα χάρτη που αυτές όλες οι νησίδες θα ανήκουν στην Τουρκία. Τότε το Διεθνές Δικαστήριο θα πει δεν μπορώ, εάν δεν έχετε συμφωνήσει ποια στεριά ανήκει σε ποιον, να οριοθετήσω θάλασσα. Θέλετε να οριοθετήσω και ξηρά, να αποφασίσω ποια ξηρά αποφασίζει στον ένα ή στον άλλο. Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου έχοντας δύο εξαιρέσεις. Mm-hmm. Η μία αφορά τα θέματα κυριαρχίας, δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίζει αν ένα, ας πούμε, νησί ανοίγει στην Ελλάδα ή όχι. Τα θέματα κυριαρχίας είναι η στεριά και τα χωρικά ύδατα, που θεωρείται όπου εκεί ασκεί η κυριαρχία κάθε παράσκειο κράτος. Και έχει επίσης εξαιρέσει από τη δικαιοδοσία τα ζητήματα άμυνας. Και αυτό μας φέρνει στην αποστρατικοποίηση. Είναι το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλουν οι Τούρκοι.
εκεί πρέπει να το πούμε ότι η νομική μας θέση είναι αδύναμη. Γιατί είναι αδύναμη? Γιατί όταν υπογράψαμε και τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων το 1947, τη δεύτερη, η πρώτη το 1923, ήταν φρέσκια η περιπέτεια στη Μικρά Ασία και οι Τούρκοι είχαν πει ότι ακούστε, επειδή ο ελληνικός στρατός είχε αποβιβαστεί από τα νησιά στη Σμύρνη, αυτό δεν θέλουμε να επαναληφθεί, αλλά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα, δηλαδή να έχουν ουσιαστικά αστυνομικές δυνάμεις μόνο. Οι Τούρκοι, και πράγματι τα νησιά παρέμεναν αποστρατικοποιημένα μέχρι το 1974. Τότε, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, η ελληνική πλευρά πολύ σωστά διαπίστωσε ότι εάν παραμείνουν αποστατικοποιημένα, γιατί τότε είχε αρχίσει να θέτει ζητήματα στο Αιγαίο η Τουρκία, τα νησιά θα είναι όμοιροι της Τουρκίας. Είχε προηγηθεί, να θυμίσω, η απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο στο τέλος του 1967, όταν συναντήθηκε ο δικτάτορας Παπαδόπουλος στον Εύρο με τον Τούρκο ο κυβερνήτη και αποφάσισε υποκύπτωση στον τουρκικό εκβιασμό να αποσύρει τη μεραρχία. 7 χρόνια αργότερα, το 1974, έγινε η εισβολή στην αποστρατιωτικοποιημένη στην πραγματικότητα Βόρεια Κύπρο. Τα λέω αυτά γιατί ακριβώς αυτό είναι το σενάριο που θέλουν οι Τούρκοι. Δηλαδή να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά έτσι ώστε να είναι ευάλωτα και στην κατάλληλη στιγμή να μπορούν να τα πάρουν. Επειδή όμως, τώρα σε έχω πάρει μονότερμα. Όχι. Πες κάτι ήθελες να πεις. Να κάνω μόνο μια επισήμαση, γιατί εσύ το πες, αλλά μάλλον κάποιοι δεν το πρόσεξαν. Ο Μιχάλης μου λέει εδώ, στα Δωδεκάνησα η ΙΡΟ είναι 2,99, η Στρογγύλη 1,7 από Τουρκία. Στα Δωδεκάνησα ισχύει τα εξαρτώμενα νησιά και όχι τα 3 μίλια από τις ακτές Μικράς Ασίας. Το είπε όμως αυτό ο Λιγερός, δεν το καταλάβατε. Είπε ότι όπου υπάρχει αναφορά και υπάρχει για τα Δωδεκάνησα, δεν ισχύει η απόσταση των 3 μιλίων από τις ακτές Μικράς Ασίας ότι είναι τουρκικά. Όπου όμως δεν υπάρχει αναφορά ειδικής περίπτωσης, ισχύει αυτή η αρχή. Τι δεν καταλάβατε, ακριβώς. Δεν ξέρω. Ακριβώς. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με βάση αυτό που αναφέρεις και που είναι κρίσιμο. Εσύ λες ταυτοχρόνως και για ένα ακόμη τυράκι ότι η Τουρκία μπορεί κυμπάρικα να πει 12 ναυτικά μίλια δεν έχουμε θέμα, κάντε το νοτίως της Κρήτης, όχι όμως ανατολικά ή βόρεια. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο τίθεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το γεγονός ότι συζητάμε με τους Τούρκους θέμα χωρικών υδάτων. Όταν το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο, σου λέει κάθε παράκτο κράτος μονομερός επεκτείνει τα χωρικά ύδατα και αυτό έχουν κάνει οι πάντες. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάνει μία υποχώρηση, δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω και πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν θα έπρεπε, εγώ φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα παντού με εξαίρεση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αφού την κάναμε την υποχώρηση μας και να πούμε στους Τούρκους, ρε παιδιά, okay, δεν θέλετε εδώ επέκταση, καταλαβαίνουμε την ευαισθησία σας, να το μοιράσουμε, να πάμε στα 9 μίλια ας πούμε, στα νησιά. Οπουδήποτε αλλού, και όταν λέω οπουδήποτε αλλού, στο Βόρειο Αιγαίο, αναφέρομαι δηλαδή στις ακτές της Μακεδονίας, στο Δυτικό Αιγαίο, στη Βόρεια Κρήτη, στην Μελοπόννησο, εννοείται στο Ιόνιο που έγινε έστω και με καθυστέρηση, θα είχαμε 12 μίλια. Και εκεί να διαπραγματευτούμε στα νησιά μόνο. Αυτό θα, από τη στιγμή που θέλει να μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, θα πρέπει να το κάνει. Γιατί τώρα σου κάνουν δώρο η Τουρκία να επεκτείνει τα χωρικά σου ύδατα στη Γάμβο. Ή ας πούμε ξέρω εγώ στη Ζάχυβο ή κάτω από το Τέναρο ή το Μαλέα
την Πελοπόννησο. Είναι αστεία πράγματα, ας πούμε. Έτσι. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε κλείσει και τις γραμμές βάσης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Έχει σημασία λοιπόν να πούμε για την αποστατικοποίηση. Είπα ότι η ελληνική θέση είναι ασθενής. Εμείς, επικαλούμενοι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την δημιουργία της τέταρτης στρατιάς, της στρατιάς του Αιγαίου και την συγκρότηση ενός πολύ μεγάλου αποβατικού στόλου, ο οποίος, ας πούμε, να βλοχεί στις μικροασιατικές αυτές, επικαλούμεθα κάτι που είναι πάνω από τις συνθήκες, δηλαδή τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος προβλέπει ξεκάθαρα το δικαίωμα στην άμυνα κάθε κράτους. Και από τότε, από τη δεκαετία του 70 δηλαδή, οχυρώσαμε, το έκανε ο στρατηγός Ματαφιάς, ο φίλος μου που έχει φύγει από τη ζωή, και πράγματι δεν είναι όμοιροι τα νησιά. Όταν λένε αποστρατικοποίηση οι Τούρκοι, και το λένε εδώ και πολλά χρόνια, εννοούν να μην υπάρχει ούτε φαντάρος. Στην πραγματικότητα όμως δεν τους ενδιαφέρουν οι φαντάροι. Τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο πραγματικά τους απειλεί. Τι τους απειλεί? Τους απειλούν τα λεγόμενα επιθετικά όπλα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν εκτοξευτές πυράβλων, είναι οι Αμερικανοί, οι MLRS και οι Σοβιετικοί. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τέτοιους πυράβλους, όχι εκτοξευτές πυράβλους, στην Ουκρανία, και δεν μπορούμε να βρούμε αυτές τις ρουκέτες, δεν μπορούμε να τις πούμε και αυτού μαλλού. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν ένα έγκλημα, τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα που βάζω. Αυτοί λοιπόν τα δύο συστήματα είναι ο βασικός φόβος. Γιατί έχουν μια επέκταση, μια αναβεληνικές που μπορούν να πλήξουν στο εσωτερικό της Τουρκίας σε 20-30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα μπορούν να γίνουν. Και επειδή στην δυτική Τουρκία, στις μικρασιατικές ακτές, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας της Τουρκίας, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα. Άρα αυτά τα όπλα θέλουν να διώξουν τα νησιά. Δεν τους ενδιαφέρουν οι φαντάροι. Οι φαντάροι είναι εύκολη λία σε μια απόβαση. Και τι κάνουνε? Λένε, εμείς θέλουμε πλήρη αποστατικοποίηση, αλλά μπαίνουν στο παιχνίδι οι Αμερικανοί, οι οποίοι θέλουν να δώσουν δωράκι στην Τουρκία. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια το λένε, αλλά συνεχίζουν να το λένε και τώρα. Τώρα γιατί θέλουν να τις δώσουν ένα δωράκι για να επιστρέψει στο δυτικό Μαντρί, όχι ότι θα συμβεί αυτό, αλλά λένε. Και τι λένε? Λένε να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα στην περιοχή, μας είπε ο κύριος Πομπέο, που ήταν από τους φιλέλληνες κιόλας. Το επανέλαβαν αρκετοί και φωναχτά, δημοσίως και κυρίως στις διμερείς επαφές. Και τι λένε λοιπόν? Να κάνουμε μία συμφωνία η οποία θα λέει ότι ο τουρκικός αποβατικός στόλος θα πάει στην Αντάλια. Λες και θα δυσκολευτεί να έρθει από την Αντάλια, ας πούμε, στα μικρασιατικά παράλια εδώ απέναντι από τα νησιά. Θα του πάρει μία μέρα, μία μισή, και θα αποσυρθεί η στρατιά του Αιγαίου 100 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, 150 χιλιόμετρα πιο βαθιά. Λες και θα δυσκολευτεί να επιστρέψει στα παράλια. Πόσο θα της πάρει μία μέρα? Εάν αποστατικοποιηθούν όμως τα ελληνικά νησιά και όχι οι Ρώσεις, όχι μόνο θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για να επανεξοπλιστούν, αλλά εγώ μπορώ να το πω με απόλυτη σιγουριά, οι Τούρκοι θα σου απευθύνουν δεύτερο Καζουμπέλι και θα πούνε ότι αν επιχειρήσετε να τα επανεξοπλίσετε, θα είναι Καζουμπέλι, δηλαδή αιτία πολέμου. Και τότε θα δούμε στην Αθήνα αν η όποια κυβέρνηση θα τολμήσει να επανεξοπλίσει. Άρα τα νησιά θα παραμείνουν νόμιμα. Μιλάμε λοιπόν
για αυτά τα ζητήματα τα οποία θα μπουν και θα έρθουν εδώ και θα μας πούνε, ξεχνώντας όλα αυτά που είπα τώρα, γιατί είσαστε αντίθετοι. Χάγοι δεν θέλατε. Χάγοι θα πάτε. Και μάλιστα το συνυποσχετικό θα πρέπει να σου πω, επειδή εμείς έχουμε εξαιρέσει από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου και τα θέματα κυριαρχίας και τα θέματα άμυνας, το συνυποσχετικό θα είναι γραμμένο κατά τέτοιο τρόπο, το έχουν προτείνει ήδη οι Τούρκοι, που να παρακάμπτει και το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση. Δηλαδή ουσιαστικά να υποδεικνύει στο Διεθνές Δικαστήριο ότι εμείς θέλουμε να μας οριοθετήσει έτσι. Το Διεθνές Δικαστήριο, αν τα δύο μέρη συμφωνούν, συμφωνούν, έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, άρα το συνυποσχετικό, το αλατούρκα συνυποσχετικό, είναι ένα συνυποσχετικό το οποίο θα παρακάμπτει το διεθνές δίκαιο που ευνοεί την Ελλάδα και κυρίως θα παρακάμπτει την άρνηση της Ελλάδας να αναγνωρίσει δικαιοδοσία για τα θέματα άμυνας και κυριαρχίας. Δηλαδή θα δίνει εξουσιοδότηση. Να πω ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο, δεν έχει δώσει δικαιοδοσία για τους δικούς τους λόγους, αλλά όταν υπογράψει συνυποσχετικό δίνεις. Έτσι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα σερβιριστεί αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επικοινωνιακά. Γιατί να το πας έτσι, θα σηκωθούν και οι πέτρες, θεωρητικά μιλώντας. Πολύ απλά θα πούνε, δεν θέλετε να τελειώσουμε με την ελληνοτουρκική διένεξη που ταλαιπωρεί τη χώρα μας 50 χρόνια, που απορροφά πόρους για δαπάνες αμυντικές, ενώ αυτοί οι πόροι θα πάνε σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Δεν θέλετε να σταματήσει αυτή η ανασφάλεια που είναι διάχυτη. Τι κάνουν οι Τούρκοι, η κρίση, η παρακρίση κλπ. Δεν θέλετε να γυρίσουμε σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να γίνουμε δύο αγαθοί γείτονες. Δεν θέλετε. Και επειδή ξέρουμε ότι και το μηδιακό σύστημα ουσιαστικά είναι αυτό που είναι, δεν διακρίνεται για την δημοσιογραφική ακεραιότητά του, για να το πω κομψά, με εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά ο κορμός των συστημικών media είναι αυτό που λέω. Και επειδή, προσέξτε, ο συσχετισμός είναι πολύ ευνοϊκός. Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι στη Νέα Δημοκρατία θα προκύψουν σε μία-τρία περίπτωση πολύ ισχυρές αντιδράσεις και από την Καραμαλική και από τη Σαμαρική Πτέρυγα, εάν φτάσουμε στο σημείο, το απεύχομαι έτσι, το απεύχομαι, αλλά αν φτάσει στο σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτός θα κυβερνήσει κατά πάσα πιθανότητα, να οδηγήσει τα πράγματα εκεί, μπορώ να πω ότι θα στηριχθεί σε ένα σημαντικότατο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιδιώκει μια τέτοια λύση στο όνομα ανόητων ιδεολειψιών. Δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε για αυτές, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία. Τα λέω αυτά όχι γιατί θα συμβούν. Πιστεύω ότι οι Τούρκοι με την πλεονεξία τους καθιστούν απαγορευτικό για κάθε κυβέρνηση, για κάθε ελληνική κυβέρνηση, άρα και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μπει, να περπατήσει σε αυτό το μονοπάτι και πολύ περισσότερο να αποδεχθεί τέτοια πράγματα. Ότι θα περπατήσει το μονοπάτι όμως, αυτό είναι αποφασισμένο. Ότι θα αποδεχθεί αυτά τα πράγματα, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και ότι ελπίζει πως με όλα αυτά θα κρατήσει χαμηλά τη θερμοκρασία και άντε να αγοράσουμε κάποιο χρόνο ηρεμίας, και προχωρώντας και βλέποντας τι θα κάνουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί οτιδήποτε συζητάτε, ειδικά σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, δημιουργεί διπλωματικό τετελεσμένο. Δηλαδή, η επόμενη διαπραγμάτευση θα συνεχίσει, θα αρχίσει από εκεί που τέλειωσε η προηγούμενη. Αυτό είναι ο κανόνας, είναι αποδεδειγμένο, είναι δηλαδή το αλφάβητο
διπλωματία, έτσι. Και οπότε δεν δικαιούμαστε να το αγνοούμε. Θέλω πριν συνεχίσεις να ακούσεις. Σαζάλι. Όχι. Ίσα-ίσα, δημιούργησες ερωτήματα. Λέει εδώ ένας φίλος. Αυτό το τυράκι που είπε ο κύριος Λιγερός στο σύμφωνο μη επίθεσης. Τι ισχύ μπορεί να έχει. Θυμόμαστε, λέει, το σύμφωνο μη επίθεσης Ρίμπεντροφ-Μολότοφ, πώς τυνάχτηκε στον αέρα. Και ένα σύμφωνο μη επίθεσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί. Και πώς θα υπογράψουμε ένα σύμφωνο μη επίθεσης, έστω ως τυράκι, όταν έχουμε εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Την ξεχνάμε την Κύπρο. Βεβαίως την ξεχνάμε. Πολύ σωστά το θέτει. Ένα σύμφωνο μπορεί να παραβιαστεί από τη μία ή την άλλη πλευρά. Οποτεδήποτε, εάν ας πούμε η κάθε πλευρά επικαλεστεί κάποιο πρόστιμο, κανένας δεν μπορεί να την εμποδίσει, παρά μόνο πολιτικοί, διπλωματικοί λόγοι γενικότερα, είναι και οι λόγοι που δεν επιτίθεται εύκολα μια χώρα να δίνουν τσάλις. Δεύτερον, το σύμφωνο θα υπογραφεί αφού έχουν γίνει όλα τα άλλα, έτσι. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Άλλος φίλος, σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ δύο χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι και όχι εχθροί. Έχεις δίκιο, η πραγματικότητα όμως είναι ότι είναι εχθροί. Είναι θεσμικά σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αλλά όπως έχει αποδείξει η ζωή, αυτό που ισχύει δεν είναι το γράμμα, αλλά είναι το πνεύμα. Είναι δηλαδή, είμαστε δυστυχώς εχθροί, όχι σύμμαχοι με την Τουρκία. Και μάλιστα είμαστε και πρόβλημα για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μπορεί να υπογραφεί, δεν το απαγορεύει το γεγονός ότι οι δύο χώρες. Βεβαίως είναι ειρωνικό, αλλά μπορεί να υπογραφεί. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Ηλίας. Κύριε Λιγερέ, λέει, εδώ Κοντζάμ, διοικητής της CIA, πήγε στην Αλεξανδρούπολη, επιθεώρησε φράχτες, συναντήθηκε με ξένους διπλωμάτες και αξιωματούχους, σαν να ήταν στο σπίτι του, χωρίς να παραβρίσκεται καν κάποιος από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Τι συζητάμε τώρα, λέει, ό,τι θέλουν καν οι σύμμαχοι. Οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι εσύ τους επιτρέπεις να κάνουν. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα, ισχύει γενικότερα. Προφανώς θα έπρεπε να συνοδεύεται από Έλληνα αξιωματούχο ο οποιοσδήποτε ξένος αξιωματούχος βρίσκεται και κάνει επαφές στην Ελλάδα. Έτσι, πρέπει να το πούμε. Αλλά είπαμε. Τι να σχολιάσω τώρα, μπορώ να λέω πάρα πολλά. Σου διαβάζω γρήγορα γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Τι πιστεύει αλήθεια ο κύριος Λιγερός για τα πατριωτικά αντανακλαστικά των Ελλήνων του σήμερα? Πιστεύει ότι αντιλαμβανόμαστε το πραγματικό μέγεθος του παιχνιδιού? Και άλλος φίλος, αν είναι έτσι, λέει, τι τους θέλουμε τότε τους εξοπλισμούς? Ακούστε, τι πιστεύω εγώ. Προφανώς ο καθένας μας αγωνίζεται καθημερινά να τα φέρει βόλτα. Να ταΐσει την οικογένειά του, να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Άρα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τα οικονομικά, παίζουν ένα κεντρικό υποταρχικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα θέματα εθνικής ευαισθησίας ας μεταπετάμε στον κάλαθο των αχρήστων. Απλά έρχονται μπροστά και γίνονται κυρίαρχα όταν προκύψει κρίση. Απ' τη φύση του συμβαίνει αυτό. Τότε όμως μπορεί να είναι αργά. Αυτό λέω. Αλλά το ότι θα αντιδράσουν οι Έλληνες, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά είδαμε, αντέδρασαν και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Χρησιμοποιούμε τον όρο πρέσπες του Αιγαίου. Οι πρέσπες του Αιγαίου είναι χίλιες φορές χειρότερες από τις πρέσπες της Μακεδονίας. Έτσι, δεν θα το πούμε. Γιατί εκεί αφορούσε μόνο ένα όνομα, εδώ αφορά κυριαρχία. Έτσι, και μάλιστα υποθήκευση. Ο φίλος ο Νικόλας έχει μια ωραία ερώτηση, μεγάλη βέβαια λίγο. Γίνεται μεγάλο ζήτημα, αν δεν είναι και το μόνο ζήτημα τελικά που συζητιέται προεκλογικά, για την αυτοδυναμία. Πιστεύει ο κύριος Λιγερός πως αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς υπάρχει μπροστά η Χάγη, τα ελληνοτουρκικά και η φημολογούμενη
ελληνική ουσιαστικά παράδοση δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Αν δεν κάνω λάθος, το Σύνταγμα δεν προϋποθέτει αυτοδυναμία με μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών από 151 για να αποφασιστεί ακόμη και χώρις εδάφους. Είναι επίσης δεδομένο πως εφόσον η κυβέρνηση είναι μονοκομματική, κανείς από τους υπόλοιπους και για λόγους σκοπιμότητας δεν θα συμπράξει σε κάτι τέτοιο ή θα σιωπήσει. Τελικά θεωρεί πως η ισχυρή αυτοδυναμία που επιζητά το πρώτο κόμμα σχετίζεται με τα εθνικά ζητήματα ή υπάρχει κάτι άλλο, μια πιο κρυφή ατζέντα από αυτή που υποψιαζόμαστε. Και αναφέρω ως παράδειγμα τη Θράκη και το καθεστώς της, λέει εδώ. Ναι, ακούστε, την αυτοδυναμία τη θέλει ο Μητσοτάκης να κυβερνήσει αυτοδύναμα, δηλαδή να κυβερνήσει μόνος του. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που τη θέλει. Αν έχουμε χρόνο θα ήθελα κάποια στιγμή να το σχολιάσω στη συνέχεια. Το θέμα της αυτοδυναμίας. Όμως επειδή είμαστε στα εθνικά, να συνεχίσω. Τώρα, προφανώς η αυτοδυναμία θα διευκολύνει. Θέλω να πω όμως ότι αν έρθει, το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Δεν κάνω τους πόθους μου πραγματικότητα, το πιστεύω πραγματικά ότι αν έρθει κάτι τέτοιο στο τραπέζι, η Νέα Δημοκρατία θα προκύψει εσωκομματική κρίση μεγάλη. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, ας πούμε, και όσους επηρεάζουν βουλευτές να μπαίνουν σε ένα τέτοιο δρόμο και να ψηφίζουν κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, το Σύνταγμα θέλει 180 για να παραχωρήσεις. Αλλά μπορεί να το περάσουν μέσα από το συνυποσχετικό κατά τρόπο που να μην είναι ευθέως παραχώρηση. Απλώς να είναι ότι δίνουμε τη δικαιοδοσία, να γνωρίζουμε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και για τέτοια ζητήματα. Μπορεί να υπάρξει μια τέτοιου είδους ερμηνεία, δηλαδή. Μάλιστα. Ο Χρήστος, μπορεί ο κύριος Λιγερός να ερμηνεύσει την αδιαφορία επί της ουσίας των ελληνικών κομμάτων για αυτά τα ζητήματα με την Τουρκία και πιστεύει ότι στο μυαλό, για παράδειγμα, του Μητσοτάκη που είναι πρώτος, υπάρχει ένα κέρδος από μια τέτοια ιστορία? Ποιο κέρδος? Ακούστε, σε προσωπικό πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει κέρδος, είναι προφανές. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Εγώ δεν θέλω να μπω στο κεφάλι του Μητσοτάκη και κανένας άλλο. Όμως, αυτό που ξέρω είναι ότι μπαίνει σε αυτό το δρόμο. Γιατί μπαίνει? Πρέπει να μας το απαντήσει ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαμε και ήταν εδώ στο τηλέφωνο, θα μας έλεγε ότι μπαίνω διότι θα εξασφαλίσω ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν θα έχουμε πρόβλημα, ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό. Δηλαδή, αυτά που σας είπα πριν, αυτή τη ρητορική. Προφανώς δεν είναι έτσι. Μην ξεχνάτε και έναν άλλο παράγοντα. Κάποια στιγμή, και ακόμα και αν πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, θα τελειώσει τετραετία. Νέος άνθρωπος είναι. Δεν θέλει να πάει σπίτι του, να, ας το πούμε έτσι, σκαλίζει τον κήπο του. Θέλει να πάει σε μια ανώτατη θέση στους δυτικούς θεσμούς. Ενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στο νομισμά Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Παγκόσμια Τράπεζα, σε μια σειρά δυτικούς θεσμούς. Αν λοιπόν έχει επιδείξει πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στα θέλω των μεγάλων συμμάχων μας των Αμερικανών, μπορεί να αποσπάσει και μια υπόσχεση για κάτι. Δεν έχω πληροφορία γι' αυτό, μπορώ να σας πω όμως ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σκέφτονται έτσι. Ο φίλος ο Ηλίας, αυτά που λέει ο κύριος Λιγερός, πρέσπες του Αιγαίου, κανονικά δεν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα? Μπορεί εν λευκό μια κυβέρνηση, χωρίς να μας τα έχει πει κιόλας προεκλογικά, να διαπραγματεύεται, λες και είναι δικό της σπίτι η χώρα? Ναι, δεν θα διαπραγματεύεται να παραδώσει κάτι. Θα διαπραγματεύεται να αποφασίσει το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο. Οπότε θα έρθει με τη βούλα και θα σου πει: Χάγη, δεν θέλαμε τόσα χρόνια. Ορίστε, η Χάγη τα αποφάσισε. Μόνο που η Χάγη θα έχει αποφασίσει με βάση το συνυποσχετικό που θα έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία και το οποίο θα υποδεικνύει στο Διεθνές Δικαστήριο την απόφαση. Αυτό είναι και το κρίσιμο. Δικαστήριο θα βάλει τη σφραγίδα του. Αυτό είναι και το κρίσιμο, πούνε... θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Το κλειδί είναι το συνυποσχετικό. Τι γράφει αυτό? Με βάση αυτό θα αποφασίσει το δικαστήριο. Και όχι το δικαστήριο. Μάλιστα.
Έχουμε λίγο χρόνο. Μου λέει εδώ κάποιος, μην ξεχνάει ο κύριος Λιγερός, ότι αυτοί που ανέφερε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλής και Σαμαράς, ψήφισαν εγχώρηση εθνικών δικαιωμάτων μέσω των μνημονίων. Άρα μην είναι και τόσο σίγουρος ότι θα τραβήξουν χειρόφρενο. Έχει δίκιο ο ακροατής σας. Και έτσι είναι. Μόνο που υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην παραχώρηση στο οικονομικό επίπεδο, στο επίπεδο της οικονομικής διαχείρισης δικαιωμάτων μέσω των μνημονίων, και άλλο είναι να παραχωρήσει την Τουρκία, το οποίο δεν θα το πάρεις ποτέ πίσω. Ενώ τα άλλα μπορεί με την πάροδο κάποιο χρόνο θα κοστίσει, θα είναι ας πούμε αίμα οικονομικό, αλλά δεν χάνονται εδάφη, δεν χάνονται κυριαρχικά δικαιώματα. Ο Παναγιώτης, πότε είπε κύριε Λιγερό ο ελληνικός λαός ότι θέλει Χάγη? Στη Χάγη μιλάγαμε μόνο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, και ο Σάκης από Θεσσαλονίκη. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο απλός πολίτης αν έρχεται μια συμφωνία Πρεσπών στο Αιγαίο? Αλήθεια είναι ότι λέγαμε γι' αυτό Χάγη, αλλά αυτό που ουσιαστικά θα σου πούνε, Χάγη δεν ήθελες? Ναι, ήθελες μόνο γι' αυτό, ναι, αλλά η Χάγη αποφάσισε για όλα. Γιατί δεν πάει μόνο ό,τι θες εσύ. Θα στο σερβίρουνε. Συγγνώμη, εδώ έχουμε ακούσει το άσπρο μαύρο, το άσπρο να γίνεται μαύρο από τα συστημικά μίντια. Θα σε βομβαρδίσουνε, και επειδή δεν έρχεται ο καθένας, δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης να ξέρει τα βαθύτερα, τις πτυχές όλες και τα βαθύτερα αίτια σε μια διπλωματική διαδικασία. Εμείς που είμαστε επαγγελματίες, ασχολούμαι εγώ με 70 χρονών, 50 χρόνια με αυτά τα ζητήματα, έτσι, κάνα διπλωματικό και πολιτικό ρεπορτάζ, έχω γράψει 16 βιβλία, έχω και πάλι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να πάρω από ειδικούς των ειδικών τη γνώμη σε ορισμένα ζητήματα. Εμείς παλεύουμε στο SL Press, εσύ αγαπητέ Γιώργο εκεί είσαι ένα άλλο μεγάλο μετερίζει, να δώσουμε μια πραγματική πληροφόρηση. Όσοι όμως μας ακούνε, όσοι μας διαβάζουν, είμαστε ας πούμε πολύ μικρότερης εμβέλεια σε σύγκριση με τα συστημικά μίντια που κάθεται ο άλλος, έρχεται από τη δουλειά του, έχει για να βγάλει το μεροκάματο και κάθεται μπροστά σε μια τηλεόραση για να περάσει μια ώρα ας πούμε πριν πάει να κοιμηθεί για να συνεχίσει την άλλη μέρα τον αγώνα της επιβίωσης, και βλέπει ας πούμε αυτά. Και ό,τι ακούει ουσιαστικά του διαμορφώνουν ας πούμε και την εικόνα ας πούμε για τα πράγματα. Θέλω να κλείσουμε δύο ερωτήματα για να μας πεις και κάτι που υποσχέθηκες περί της αυτοδυναμίας. Λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας, για να πάμε στη Χάγη κύριε Λιγερέ, έστω και έτσι δεν θέλει πάλι να γίνει δημοψήφισμα αφού ξέρουμε γιατί θα πάμε? Δεν πρέπει να ζητήσουν την έγκριση του ελληνικού λαού όποιος και αν είναι? Θα έπρεπε. Αλλά επειδή ξέρουν ότι ένα τέτοιο δημοψήφισμα θα είναι αρνητικό, ας πούμε αν του βάλεις στους πραγματικούς όρους, δεν θα το κάνουν, μην έχετε καμία αμφιβολία. Και ο Αριστίδης, γιατί κύριε Λιγερέ, μετά από 50 χρόνια ενασχόλησης, έχετε μια απάντηση γιατί η πολιτική μας είναι τελικά τόσο ενδοτική? Τι φοβούνται? Δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο, πραγματικά δύσκολο ερώτημα. Εγώ θα σας πω, θα σας απαντήσω εμέσως. Στην Ελλάδα, όποιος υποστηρίζει τα εθνικά δίκαια, και δεν μιλάω ας πούμε για μεγαλοειδεατισμούς και για εθνικισμούς, μιλάμε για τα κατοχυρωμένα εθνικά δικαιώματα με βάση συνθήκες, διεθνείς συνθήκες κλπ. Τρώει βρώμικο ψωμί που λέει ας πούμε και ο ποιητής. Αντίθετα, πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν όχι απλώς μια συμβιβαστική στάση απέναντι στην Τουρκία, αλλά ουσιαστικά παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τους έχουν στα όπα-όπα. Μπορώ να αναφέρω και ονόματα ακόμα. Έτσι. Να τα αναφέρεις άμα κρίνεις. Γιατί όχι? Παράδειγμα, ο καθηγητής Ιωακιμίδης είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι αρθρογράφος στα ΜΕΑ νομίζω τώρα και στο Βήμα, ο οποίος έχει ο ίδιος γράψει. Επίσης ένας δεύτερος καθηγητής
Μα είναι γιος ενός πάρα πολύ καλού πρέσβη, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα. Ίσως δεν θυμάμαι και το όνομά του, γιατί αρχίζει και ξεχνάω. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για να μην αναφέρω ανθρώπους που είναι μέσα στο κράτος και έχουν θέση, δηλαδή κάποιους διπλωμάτες κλπ. Οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν. Πάνε με το ρεύμα. Όταν βλέπουν ότι το πολιτικό σύστημα θέλει αυτά, ακολουθούν το ρεύμα. Δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στην Τουρκία ένας τέτοιος διπλωμάτης ή ένας τέτοιος καθηγητής. Έτσι, στην Τουρκία, εάν δεν είσαι επεκτατιστής, δεν επιβιώνεις. Όχι εάν δεν υποστηρίζεις τα θεμητά συμφέροντα του τουρκικού έθνους. Έτσι, αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Για τον τρόπο διαμόρφωσης. Στην Ελλάδα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η εξάρτηση. Η εξάρτηση από τους μεγάλους, ας πούμε, συμμάχους. Και θέλω να πω και μια κουβέντα, γιατί αυτό είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Βλέπουμε και, στον, και η μεγάλη αστική τάξη, δηλαδή οι μεγάλοι επιχειρηματίες κλπ. Δεν έχουν τη στάση που έχουν οι αντίστοιχοι Τούρκοι. Δεν υπάρχει εθνική υπερηφάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει μια νοοτροπία, μπορώ να την περιγράψω εξής. Μια χαρά περνάμε. Τι θέλουμε τώρα, φασάριες με την Τουρκία κλπ. Ως εκεί πέρα. Κάποια φορά, θα σας το πω αυτό. Συγγνώμη, αλλά θα το πω. Γιώργο, θα το πω πολύ σύντομα. Mm-hmm. Κάποιος φίλος με είχε καλέσει σε ένα δείπνο όπου θα ήταν και ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Μου είπε, μάλιστα, εσύ ευκαιρία θα του πω κιόλας να δώσει καμία διαφήμιση στο slpress.gr, στο site που έχω, που προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και με δυσκολία συμβαίνει. Βάζουμε λεφτά στην τσέπη. Εντάξει. Εκεί λοιπόν που είμαστε και ο άλλος τον οποίο προφανώς είχε μιλήσει θεώρησε ότι επειδή θα έδινε κάποια διαφήμιση ότι μπορούσε να πει, ας πούμε, ότι πίστευε. Και άρχισε να λέει, μα και λέει, σας εκτιμώσα και άλλο την καθημερινή χρόνια, αλλά είστε πάρα πολύ σκληρός. Τι θα θέλετε τώρα και λοιπά και δίνουμε της Τουρκίας και γιατί δεν δίνουμε, λέει, και το Καστελόριζο τώρα λέει και πέρα, να τελειώνουμε, να μαθήσεις και... Τον άκουγα. Εντάξει, ήταν ένα τραπέζι που ήταν και άλλοι άνθρωποι. Δεν άντεξα και του είπα, συγγνώμη, μόλις τέλειωσε, ας πούμε, έχετε τη φήμη ότι είστε πάρα πολύ σκληρός επιχειρηματίας, ότι δηλαδή διαπραγματεύεστε τα συμφέροντά σας με πάρα πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Και καλά κάνετε. Εδώ όμως σας βλέπω πάρα πολύ λάδι. Έτοιμο να δώσετε. Όχι από τα δικά σας, από τα εθνικά. Από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων μας. Δηλαδή, θέλω να σας πω μια παροιμία και θέλω οι κυρίες, γιατί ήταν και οι κυρίες, να με συγχωρήσουν. Υπάρχει στο Μεταξουργείο, άκουσα μια καταπληκτική έτσι, ατάκα, η οποία βέβαια δεν συνάδει με τον πολιτισμό των ΛΟΑΤΚΙ τώρα, αλλά θα την πω, ας πούμε, λαϊκή είναι, ας μας συγχωρήσουν λοιπόν, λέει, με ξένο κόλο κάνω και εγώ τον μπούστη. Το είπα αυτό, έγινε σοκ στην αυτή, βέβαια προφανώς δεν πήρα διαφήμιση, αλλά είδα, είναι πολύ χαρακτηριστικό της νοοτροπίας. Δηλαδή, άτι δεν αφορά τα δικά μου, δώστα εκεί πέρα το Καστελόριζο κλπ. Θα μπορούσε να το διανοηθεί αυτό κάποιος αντίστοιχος Τούρκος μεγάλο επιχειρηματίας. Θέλω, πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπες, θέλω κλείνοντας μία κουβέντα. Ζητάω συγγνώμη, ήταν όχι. Τόσο... Όλα χρειάζονται, όλα. Αλλά όχι, είναι αυθεντικό, έτσι. Ακριβώς. Είναι του μεταξουργείου ατάκα. Ωραία, δεκτό. Λοιπόν. Θέλω να κλείσουμε με μία ατάκα σου περί της αυτοδυναμίας, διότι μου λέει ο Σπύρος εδώ σχετικά με την αυτοδυναμία και το επιχείρημα που έβαλε χθες ο Μητσοτάκης. Πως αν δεν έχει αυτοδυναμία θα οδηγεί στη χώρα σε τρίτη κάλπη. Μήπως είναι μια προεργασία ώστε αν φτάσει στο σημείο να ζητήσει έναν ή δύο βουλευτές από άλλους χώρους να επικαλεστεί. Τι θέλετε, να στήσουμε κάλπες μέσα στα μπάνια του λαού? Τι λες για την αυτοδυναμία? Μια κουβέντα. Η αυτοδυναμία ήταν ο κανόνας από τη μεταπολίτευση και μετά. Πράγματι. Και διευκολυνόταν από την ενισχυμένη αναλογική. Όμως θέλω να θυμίσω
ότι όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά, το πρώτο κόμμα έπαιρνε 45, 48, 46, 44 άντε, και το δεύτερο κόμμα έπαιρνε γύρω στους 40, λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Στο 81 που ήταν η πιο μεγάλη νίκη του Πασόκ ήταν 48 και η Νέα Δημοκρατία 36,5. Με τέτοια ποσοστά λοιπόν, όταν δηλαδή τα δύο κόμματα αφρίζανε 85% του εκλογικού σώματος, είναι λογικό η αυτοδυναμία. Σκεφτείτε σήμερα που είμαστε. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης είχε ποσοστό αυτοδυναμίας, δηλαδή 45-44%, προφανώς 43%, προφανώς να έχει αυτοδυναμία. Και μπορεί όμως, όταν και οι τελευταίες δημοσκοπίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτό το κλίμα στο εκλογικό σώμα, να ζητάς με το ζόρι αυτοδυναμία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βεβαίως έχει ένα σοβαρό επιχείρημα, πραγματικό. Ότι εντάξει, εγώ δεν θέλω αυτό, δεν θέλω, αλλά μπορώ να προτείνω, ας πούμε, σε ένα δεύτερο κόμμα να είναι μαζί μου. Και πράγματι θα ήταν το Πασόκ. Μόνο που το αποτέλεσμα το εκλογικό της 21ης Μαΐου άλλαξε τα πράγματα. Το Πασόκ διεκδικεί να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί έχει ούριο άνεμο, δηλαδή έχει ανωδική τάση. Λόγω της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθοδική τάση. Θα δούμε και το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ακυρώσει τη στρατηγική του να γίνει ο άλλος πόλος του πολιτικού συστήματος, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Άρα πραγματικά υπάρχει. Πραγματικά υπάρχει ζήτημα. Βέβαια, εκλογές μέσα στον Αύγουστο είναι τρέλα. Έτσι, και για τον τουρισμό, και για την οικονομία δηλαδή, αλλά και για την κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. Το αν θα βρει να πάρει βουλευτές από άλλα κόμματα είναι πολύ πιθανό. Το έχει κάνει και το έχει κάνει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε πως έκανε με τους ΑΝΕΛ, τους Γεϊλάτες. Τα λέω αυτά για να είμαστε καθαροί στο τι θα γίνει. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Η γνώμη μου είναι πως θα έπρεπε να ανοίξει η πολιτική μας ζωή προς κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο χρόνο ακόμα. Θέλω να θυμίσω ότι τα εκλογικά αποτελέσματα, ακόμα και το συντριπτικό μεγάλο ο θρίαμβος του Μητσοτάκη ήταν 41 μάινους, λίγο πιο κάτω από 41. Προσέξτε. Αυτοδυναμία είχαν κόμματα που είχαν 45, 46, 47, 48, 44 άντε. Έτσι, να το θυμίσουμε. Σταύρος Λιγερός. Μέχρι εξοντώσεως σήμερα, αλλά αρκούντος κατατοπιστικός και πάρα πολλά μηνύματα, περισσότερα... Να με συγχωρήσουν στο SL Press. Να με σβάρνα οι ακροατές σου. Μια χαρά ήταν. Και οι ακροατές πρόλαβαν και είπαν αυτά που θέλαν για να ακούσουν απαντήσεις. Καλημέρα Σταύρο, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.